Αξιολόγηση, μέτρα και αντίμετρα στο επίκεντρο της διαπραγμάτευσης βγάζουν από το τραπέζι το αγκάθι των εργασιακών. Με μερική συμφωνία στο Eurogroup της 20ης Μαρτίου. Μηδενική ανάπτυξη το 2016 δείχνει η Ελστάτ. Επιμένουν τα σενάρια για ρήξη στη σχέση Τσίπρα-Τσακαλώτου. Ξεχύλισε η οργή των αγροτών. Ξύλο και χημικά αντί για διάλογο έξω από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Έκαψαν τη σημαία του ΣΥΡΙΖΑ έξω από την Κουμουνδούρου. Χρυσό εφάπαξ 258.000 ευρώ εξασφάλισε μέσω προαγωγής για τον εαυτό του ο πρώην πρόεδρος του ΔΕΣΦΑ. Τι καταγγέλει Νέα Δημοκρατία. Πώς τον βγάζει λάδι ο Γιώργος Σταθάκης. Πώς η CIA μετέτρεπε σε κοριούς τηλεοράσεις, κινητά και υπολογιστές. Συγκλονιστικές αποκαλύψεις από τα Wikileaks. Διαμαρτυρία των αγροτών που βρέθηκαν σήμερα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης από την Κρήτη, την Πελοπόννησο και τη Μακεδονία. Οι αγρότες διαμαρτύρονται για το ασφαλιστικό και το φορολογικό τους, αλλά και το κόστος των προϊόντων. Όταν έφτασαν όμως το αποκλεισμένο από κλούβες στον ΜΑΤ Υπουργείο, εξαγριώθηκαν. Λάδι στη φωτιά ήταν και η άρνηση του Υπουργού να δει την πολυμελή αντιπροσωπεία τους. Ακολούθησε σύραξη και η πλατεία Βάθη μετετράπησε εμπόλεμη ζώνη. Για τραμπουκισμούς έκανε λόγο ο Βαγγέλης Αποστόλου. Με τις κατσούνες τους αγρότες από την Κρήτη, την Πελοπόννησο και τη Μακεδονία επιτίθενται σε άνδρες των ΜΑΤ που έχουν αποκλείσει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και εκείνοι απαντούν με κρίση χημικών. Η ένταση ξεκίνησε όταν οι αγρότες επιχείρησαν να φτάσουν στην είσοδο του Υπουργείου. Οι άνατροι, 985 ευρώ να δίνω ασφαλιστικό εγώ. Έχω τρία κοπέλια στον δρόμο. Οι άνατροι, τα παιδιά, σε 12.700 εφορία. 12.700 εφορία εγώ. Με ποιος είμαι εγώ, 40 χρονών είμαι, 12 χρονών δουλεύω τα χωράφια. Είναι προδότες, ρουφιάνοι και σταμπίτες. Να φύγουν από την Ελλάδα, είναι προδότες. Με το που προσέγγισαν οι αγρότες στο Υπουργείο και είδαν τις κλούβες των ΜΑΤ, τα αίματα άναψαν. Οι αγρότες πέταξαν μπουκάλια αρχικά στους άντρες των ΜΑΤ και βάλαν φωτιές σε κάδους σκουπιδιών. Ζητούμε να φύγουν τα ΜΑΤ τώρα από το Υπουργείο! Είναι ανοίγαν να κυβερνήσουν να φύγουνε! Παρακαλούμε όλους τους Έλληνες που μας βλέπουν αυτή τη στιγμή να κατεβούνε κάτω! 40 άτομα από την Συντονιστική Επιτροπή των Αγροτών ζητούσαν να δουν τον Υπουργό, κάτι που δεν έγινε δεκτό και η ένταση κλιμακώθηκε. Με τις κατσούνες και τις γλίτσες χτυπούσαν τις κλούβες σπάζοντάς τους στα τζάμια. Οι άντρες των ΜΑΤ παρατάσσονται απέναντί τους και ξεκινούν μάχες σώμα με σώμα. Με τη χρήση χημικών οι αγρότες αποθούνται και ξεκινά πετροπόλεμος και κυνηγητός στα γύρω στενά. Τα ΜΑΤ πιάνουν και σέρνουν έναν αγρότη στο έδαφος με τους υπολείπους να προσπαθούν να το σώσουν. Η ατμόσφαιρα στο κέντρο της Αθήνας είναι αποπνικτική, ενώ οι αγρότες βάζουν φωτιά και σε μια σημαία του ΣΥΡΙΖΑ. Συνολικά περίπου 1.300 αγρότες έφτασαν το πρωί από την Κρήτη στο λιμάνι του Πειραιά για να συμμετέχουν μαζί με τους συναδέλφους τους από Πελοπόννησο και Μακεδονία στο συλλαλητήριο αντιδρώντας το φορολογικό, το ασφαλιστικό και το κόστος παραγωγής των προϊόντων τους. Μας φορολογεί με 22%, με 100% προκαταβολή, με ένα ασφαλιστικό που είναι φορολογικό, με αύξηση του ΦΠΑ, με αύξηση του κόστου παραγωγής, οι Έλληνες παραγωγοί. Πεθαίνουν καθημερινά και σε λίγα χρόνια δεν θα υπάρχουν. Αν παράγεις, είσαι εχθρός αστραπία, γίνεσαι αυτόματα εγκληματίας της κυβέρνησης, εγκληματίας του κράτους. Μετά από τις οδομαχίες, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Βαγγελής Αποστόλου, αφού καταδίκασε τα επεισόδια κάνοντας λόγο για τραμπουκισμούς, δέχθηκε να δει οκταμελή αντιπροσωπεία των αγροτών και τα πνεύματα ηρέμησαν. Στη συνέχεια, οι αγρότες κατευθύνθηκαν στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ στην Κουμουνδούρου, όπου κλούβες των ΜΑΤ τους έκλεισαν το δρόμο, οπότε και επέστρεψαν και πάλι στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Ένταση όμως είχαμε και μπροστά στο Υπουργείο Μακεδονία Στράκης, όταν απλήρωτοι συμβασιούχοι από το ΣΟΤΑ και εργαζόμενοι από την εταιρεία Καρυπίδης ήρθαν στα χέρια με δυνάμεις των ΜΑΤ, επειδή τους εμπόδισαν να μπουν στο Υπουργείο με έτοιμα να δουν τον Πρωθυπουργό που σήμερα βρισκόταν στη Θεσσαλονίκη για την παράδοση του στρατοπέδου Παύλου Μελά στο δημόσιο.
Να σας πούμε ότι ήταν προγραμματισμένο απόψε το βράδυ να αναχωρήσουν οι αγρότες για την Κρήτη. Παραμένουν αυτή την ώρα στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς διαμαρτύρονται για την κράτηση δύο συναδέλφων τους που συνελήφθησαν στα επεισόδια. Να καλωσορίσω στο σημείο αυτό στο στούντιο του Blue Sky τους καλούς συναδέλφους, τον Κώστα Πουλακίδα και την κύρα Δάμ. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Και Κώστα, εντάξει, δεν είναι η πρώτη φορά που καταγράφουμε τέτοιες εικόνες. Ξέφυγε η κατάσταση σήμερα. Δώσ' μας το ρεπορτάζ. Γιατί τελικά δεν κατέστη δυνατό να υπάρξει μια συνάντηση λόγω του μεγάλου αριθμού απλώς ή ήταν έτσι μια απόπειρα αποφυγής διαλόγου? Καταρχήν, για μένα το πρώτο ερώτημα είναι αν είμαστε όντως μπροστά σε ένα νέο αγροτικό κίνημα. Και δεν έχω την εντύπωση ότι αυτό που είδαμε σήμερα ήταν ένα νέο αγροτικό κίνημα. Αγροτικό κίνημα είχαμε πέρσι. Φέτος, τους ίδιους αγρότες δεν τους είδαμε πριν από περίπου ένα μήνα να είναι μαζί με τους άλλους αγρότες. Άρα υπάρχουν και εσωτερικά ζητήματα. Καλά, έχουν προηγηθεί κινητοποίησεις, έχει εκτονωθεί σε έναν βαθμό και η οργή των αγροτών στον κάμπο. Είχαμε θέματα. Να υπενθυμίσουμε λοιπόν για να έχουμε και τα δεδομένα ότι στο ασφαλιστικό των αγροτών, το 80% των αγροτών πληρώνει λιγότερα από όσα πληρώνουν πέρσι. Και νομίζω ότι παίρνουν και μεγαλύτερη σύνταξη. Η σύνταξη του ΟΓΑ, εν πάση περιπτώσει, είναι χαμηλότερη από τη σύνταξη την οποία θα πάρουν. Προφανώς αυτοί που διαμαρτύρονταν σήμερα δεν το έχουν κατανοήσει. Γι' αυτό και φέτο το ερώτημα, εάν όντως έχουμε μπροστά μας ένα αγροτικό κίνημα ή απλώς μία κίνηση κάποιων. Τώρα, στο πρακτικό, η απέτηση να βρεθούν 40 άτομα στο γραφείο του Υπουργού ήταν απλώς δεν έγινε δεκτή από τον Υπουργό. Ο Υπουργός είπε: ελάτε λιγότεροι, ελάτε αντιπροσωπεία, όχι 40 άτομα όμως μέσα. Φοβήθηκαν κατάληψη ενδεχομένως. Αυτό που λένε οι αγρότες είναι ότι ο Υπουργός χρησιμοποίησε τη λέξη κατάληψη. Ότι αυτό δεν θα είναι συνάντηση, θα είναι κατάληψη. Και γι' αυτό το λόγο τους είπε: ελάτε λιγότεροι. Όταν η συνάντηση με τα 8-10 άτομα έγινε αργότερα, όπως έγινε και η συνάντηση και με τον Πρωθυπουργό, με τους εργαζόμενους που ήταν απλήρωτοι από τους Δήμους στη Θεσσαλονίκη. Κύρα, πώς είδες αυτή την εξέλιξη σήμερα? Γιατί το κέντρο της Αθήνας μετετράπη για μια ακόμα φορά σε πεδίο μάχης. Δεν είναι η πρώτη φορά και φοβούμαι ότι δεν θα είναι η τελευταία. Μπορεί πράγματι αυτές οι κινητοποίησεις να μην είναι μαζικές όπως ήταν πέρσι, να είναι μεμονωμένες και αυτόνομες. Όμως όλα αυτά τα επεισόδια, και είναι πολλά κατά τη διάρκεια της ημέρας, εβδομάδας και του μήνα, που είναι διαφορετικά μεταξύ τους, αλλά όλα είναι στον ίδιο κοινό παρονομαστή της διαμαρτυρίας, είτε για φορολογικά είτε για φοροεισπρακτικά μέτρα, όλα αυτά συνθέτουν ένα παζλ το οποίο σαφέστατα είναι εναντίον της κυβέρνησης και των επιλογών που έχει κάνει. Μπορεί να είναι μικρά μεμονωμένα έντονα ή μη έντονα, ωστόσο το άθροισμά τους είναι αρνητικό για τα πεπραγμένα της κυβέρνησης και βλέπουμε την κυβέρνηση η οποία μέχρι στιγμής ό,τι προσπαθεί να κάνει δεν μπορεί να πείσει ότι έρχεται αυτό που ίδια δείχνει να πιστεύει, ότι η ανάπτυξη είναι στη γωνία, καθυστερεί γιατί έχει πάει για καφέ και όπου να είναι θα μας έρθει. Επομένως, το μεγάλο ζητούμενο είναι πέραν των αξιολογήσεων και των θεμάτων που έχουμε ανοιχτά με μνημόνιο, αν η κυβέρνηση στα σοβαρά έχει υπόψη της μια κοινωνική πολιτική, όχι διαχείριση φτώχειας, γιατί αυτό προσπαθεί να κάνει η κυβέρνηση, αν μπορεί να κάνει μια κοινωνική πολιτική που θα βασίζεται σε ορισμένες βασικές αρχές ανάπτυξης. Είναι μεγάλο ζητούμενο, δεν μπορεί να το παρουσιάσει η κυβέρνηση αυτό ακόμα. Όσες προσπάθειες έχει κάνει μέχρι στιγμής έχουν αποτύχει. Παραδείγματος χάρη, προχθές ήταν φοβερή η σκηνή ο μεν πρωθυπουργός να αναγγέλει ανάπτυξη και η Ελστάτ να λέει ότι η ύφεση στη χώρα είναι 1,2%. Αυτό είναι σημείο πολύ βασικό, το οποίο η κυβέρνηση, αν δεν το κοιτάξει πολύ σύντομα και δεν ανατρέψει την εικόνα, το ξέρει φυσικά η ίδια ότι το αποτέλεσμα θα είναι όλο και πιο αρνητικό για την ίδια. Λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε.
Μάχη μέχρι την τελευταία στιγμή δίνουν τα κυβερνητικά στελέχη με τα κλιμάκια των δανειστών, προκειμένου μέχρι το αυριανό Euro Working Group να επιτευχθεί μια καταρχήν τεχνική συμφωνία που θα επικυρωθεί στο ερχόμενο Euro Group. Στα δημοσιονομικά φαίνεται να έχει πιστεί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ότι το 2018 δεν υπάρχει κενό. Στα μέτρα και αντίμετρα για τα επόμενα χρόνια έχουν, τα μέτρα και αντίμετρα για τα επόμενα χρόνια έχουν τεθεί στο τραπέζι, ενώ τα εργασιακά φαίνεται ότι μένουν στην άκρη για να συζητηθούν και πάλι μετά το Euro Group. Αισιόδοξος δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος που έκανε λόγο για εκατέρωθεν υποχωρήσεις, ενώ την ίδια ώρα αναζωπυρώνονται τα σενάρια για σύννεφα στις σχέσεις του Μεγάρου Μαξίμου με τον Ευκλήδη Τσακαλώτο. Με στόχο μια καταρχήν τεχνική συμφωνία μέχρι το Eurogroup της 20ης Μαρτίου, συνεχίστηκαν σήμερα οι διαπραγματεύσεις με τους θεσμούς μετά από την πρόοδο που σημειώθηκε στις χθεσινοβραδινές διαβουλεύσεις. Κυβερνητικός αξιωματούχος ενημέρωσε ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο συμφωνεί πλέον πως δεν υπάρχει δημοσιονομικό κενό για το 2018 και επομένως δεν χρειάζεται να ληφθούν επιπρόσθετα μέτρα λιτότητας για να επιτευχθεί ο στόχος για πρωτογενές πλεώνασμα 3,5% του ΑΕΠ. Σύμφωνα με την ελληνική πλευρά, οι διαφορές στα μέτωπα του εξοδικαστικού συμβιβασμού και των ιδιωτικοποιήσεων έχουν γεφυρωθεί και σε συνδυασμό με τη συμφωνία στα δημοσιονομικά μέχρι και το 2018 δημιουργούν πρόσφορο έδαφος για μια καταρχήν συμφωνία στο Eurogroup. Όμως οι διαφορές στα εργασιακά παραμένουν και όλα δείχνουν ότι το θέμα μεταφέρεται για αργότερα. Τα τεχνικά κλιμάκια διαβουλεύονταν από το πρωί, ενώ το απόγευμα συναντήθηκαν ο Ευκλήδη Τσακαλώτος και η Έφη Αξιόγλου με τους επικεφαλείς των θεσμών για τα μέτρα και τα αντίμετρα που πιθανώς θα τεθούν σε ισχύ από το 2019. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η Αθήνα ζητά θετικά μέτρα με παροχές, ενώ οι θεσμοί επιμένουν σε αναπτυξιακές παρεμβάσεις. Για υποχωρήσεις και από τις δύο πλευρές έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Δημήτρης Τζανακόπουλος. Έχουμε υποχωρήσει και οι δύο πλευρές. Δηλαδή, από τη μία πλευρά η ελληνική κυβέρνηση δέχτηκε να αλλάξει το δημοσιονομικό μείγμα της πολιτικής έτσι ώστε να μπορέσει να υπάρξει κοινό έδαφος. Mm-hmm. Και από την άλλη μεριά το ΔΝΤ έκανε πάρα πολύ μεγάλη υποχώρηση σε ό,τι αφορά το ζήτημα των αντιμέτρων. Στο εσωτερικό της κυβέρνησης πάντως υπάρχουν δύο απόψεις. Εκείνων που πιστεύουν ότι η διαπραγμάτευση φέρνει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα λόγω των συνθήκων και εκείνων που εξακολουθούν να μιλούν για ήττα. Ακριβώς γι' αυτόν τον λόγο δεν κλείνει η αξιολόγηση. Ωραία. Για την προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση. Μα αφού την αντίσταση που προβάλλει. Πριν τον κύριο από εκεί και πέρα, όπως καταλαβαίνετε. Τον ακούσατε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Αυτή είπε. Η κυβέρνηση πληρώνει το επιτίμιο των ευθυνών όλων εκείνων που έφεραν τη χώρα σε αυτή την κατάσταση. Οι ήττες δεν πρέπει να είναι μόνιμες και να μην είναι στρατηγικές. Θεωρώ ότι εμείς ιτηθήκαμε σε μία μάχη που δώσαμε, μεγάλη μάχη, αλλά ιτηθήκαμε. Δεν σημαίνει ότι θα χάσουμε. Γι' αυτό σας είπα ότι στην πορεία των δύο επόμενων ετών θα προσπαθήσουμε να ξεδιπλώσουμε πλήρως την πολιτική μας και τότε θα κρυθούμε. Μάλιστα. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης επιρρύπτουν ευθύνες στην κυβέρνηση για την καθυστέρηση στο κλείσιμο της αξιολόγησης, υποστηρίζοντας ότι ο λογαριασμός μεγαλώνει, ενώ η Νέα Δημοκρατία κάνει λόγο για τέταρτο μνημόνιο. Από πότε ζητάμε να κλείσει η αξιολόγηση? Από πέρσι. Εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Ναι. Από πέρσι. Γιατί γνωρίζουμε ότι κάθε καθυστέρηση αυξάνει το κόστος και για την κοινωνία και για την οικονομία. Mm-hmm. Ενδεικτικά θα σας πω ότι το κόστος της καθυστέρησης μέσω της δίθεν γενναίας διαπραγμάτευσης κυβέρνησης έφερε το τρίτο μνημόνιο, τους κεφαλαιακούς περιορισμούς που υφίσταται και σήμερα, τον οριζόντιο και αυτόματο κόφτη, το υπερταμείο αποκρατικοποιήσεων διάρκειας ενός αιώνα και 9 δισεκατομμύρια ευρώ μέτρα. Μάλιστα. Και τώρα η καθυστέρηση τι φέρνει? Νέα μέτρα και για μετά το 2018. Ο λογαριασμός για το κλείσιμο της αξιολόγησης είναι πολύ ακριβός. Εάν είχε κλείσει, για παράδειγμα, πέρσι τον Οκτώβρη, δεν θα είχε χρειαστεί να πάμε σε τέτοιου είδους λογικές γύρω από συντάξεις. Εν τω μεταξύ, όλο και περισσότερο διακινούνται πλέον σενάρια για ψύχρα και καχυποψία στις σχέσεις του Πρωθυπουργού με τον Ευκλήδη Τσακαλώτο, ο οποίος είχε χαρακτηριστικά δηλώσει ότι δεν θα γίνει βαρουφάκης, δηλαδή δεν σκοπεύει να θυσιαστεί στο βωμό της αξιολόγησης, εισπράττοντας όλα τα κακοσκήμενα. Οι δηλώσεις περί τέλους λιτότητας ή όχι επίσης χώρισαν το Μαξίμου και τον Ευκλήδη Τσακαλώτο, πάντως επίσημα οι κύκλοι και των δύο πλευρών μιλούν για μια καλή συνεργασία. Τώρα, εκ νέου ξεκαθάρισε η Κριστίν Λαγκάρτ πως για να μείνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στο ελληνικό πρόγραμμα θα πρέπει να συνεχιστούν οι μεταρρυθμίσεις και να υπάρξει απόφαση για ελάφρυνση του χρέους. Νέο μήνυμα για το χρέος της Ελλάδας αλλά και την ανάγκη μεταρρυθμίσεων έστειλε η Κριστίν Λαγκάρτ σε δηλώσεις της κατά τη διάρκεια εκδήλωσης της οργάνωσης CSIS Smart Women, όπου η Γενική Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ξεκαθάρισε ότι η πρώτη βασική προϋπόθεση προκειμένου το Ταμείο να συνεχίσει να βρίσκεται στην Ελλάδα είναι οι σημαντικές δομικές μεταρρυθμίσεις. To be part of the Euro area, which is a currency zone, clearly it has to implement, deliver, and follow through on strong structural reforms that will equip the country
to be more competitive, to be more productive, and to be to have a sustainable growth over the course of time. So that's one set of. Σαν δεύτερη βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή του Ταμείου, η Κριστίν Λαγκάρντ ανέφερε την ελάφρυνση του χρέους που έκρινε ως απαραίτητη από τους Ευρωπαίους. Given that the monetary policy is determined for the whole of the euro area, we believe, under current circumstances and given the track record of that country, that it is carrying too much debt, and that for us to get involved and to provide financing, that debt needs to be sustainable. It is not. So, as a result, something's got to give. Yeah. Either we cannot provide financing and the Europeans have to, you know, sort it out, or if we are providing financing, then the debt has to be sustainable. And for the debt to be sustainable, it has to be reduced in terms of debt services and in terms of debt overall. And that can be done by a combination of things, which include extension of maturity over a long period of times and reduction and capping of interest rates over a long period of time as well. This is what we are discussing at the moment. Κατά την Christine Lagarde, ο συνδυασμός των μέτρων για ελάφρυνση του χρέους θα πρέπει να ισχύσει για μακρά περίοδο, ενώ απαντώντας σε σχετική ερώτηση είπε ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εδώ και 2 χρόνια δεν έχει πρόγραμμα με την Ελλάδα. Έτσι λοιπόν έχουν τα πράγματα. Πάμε να δούμε τις τελευταίες πληροφορίες που υπάρχουν για το πώς εξελίσσεται η διαπραγμάτευση. Γιατί, Κώστα, περιμέναμε ότι θα φύγουν τη Δευτέρα. Παρέτειναν την παραμονή τους. Νομίζουμε όλοι ότι αυτό είναι σε θετική κατεύθυνση, διότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Και μακάρι να φτάσουμε σε ένα τέλος. Πού βρισκόμαστε όμως αυτή την ώρα που μιλάμε τώρα που μιλάμε, γίνονται συζητήσεις, διαπραγματεύσεις σε χωριστά δωμάτια. Διότι η κάθε πλευρά ενημερώνει την προϊστάμενη αρχή, να το πω έτσι με έναν τρόπο, για το πού βρισκόμαστε. Και αυτό που έχει δράσει καταλυτικά, στα αφεντικά τους, λες. Αυτό που έχει δράσει καταλυτικά είναι ότι. Εντάξει, δεν μπορώ να μιλήσω για αφεντικά. Λοιπόν. Συγγνώμη. Ναι. Αυτό που έχει δράσει καταλυτικά είναι η χθεσινή ουσιαστικά παρέμβαση της Κομισιόν, η οποία είπε ότι δεν θα φύγετε από την Αθήνα εάν δεν καταλήξετε έστω σε μία μίνιμουμ συμφωνία. Από εκεί και πέρα έχουμε μερικά στοιχεία που έχουν διαφοροποιήσει έντονα το σκηνικό. Για παράδειγμα, βλέπουμε νωρίτερα την κυρία Λαγκάρντ που είπε ότι δεν αρκεί να μειωθεί το συνολικό μέγεθος του χρέους, ότι πρέπει να μειωθεί το συνολικό μέγεθος του χρέους και δεν αρκεί μόνο η ελάφρυνση της αποπληρωμής του. Είναι καλό, αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Και θέλει και ρύθμιση σε πολύ μεγάλο βάθος χρόνου. Και δεύτερον, ναι, έχουμε από χθες μια χαμένη δήλωση. Μείωση των επιτοκίων έδωσε έναν οδικό χάρτη. Από χθες, βεβαίως. Έχουμε από χθες μια χαμένη στην ελληνική δημοσιογραφία και ελληνική επικαιρότητα δήλωση του κυρίου Σόιμπλε σε συνέντευξη τύπου, όπου ο οποίο Σόιμπλε χθες συναντήθηκε με τον κύριο Μοσκοβισή στο Βερολίνο και δεν τα βρήκανε κιόλας. Και ο κύριος Σόιμπλε για πρώτη φορά είπε πλεονάσματα. Δεν έχει σημασία αν θα είναι 3,5 ή 2,7. Δεν το είχαμε ακούσει ποτέ το 2,7. Και για πόσο χρόνο θα παραμείνουν στο ύψος αυτό. Άρα ανοίγει και το θέμα το πόσο καιρό τα πλεονάσματα θα είναι στο 2,7 ή στο 3,5. Αυτό διαμορφώνει ένα σκηνικό. Και να επισημάνω και κάτι. Η διαφορά του 2,7 από το 3,5 στο σημερινό ΑΕΠ είναι 1,4 δισεκατομμύρια. Ο μισός ένφια. Mm-hmm. Αυτό μας δείχνει ότι παράλληλα με τη συζήτηση που γίνεται σήμερα, αυτές τις μέρες στο Χίλτον, θα γίνει και συζήτηση, γίνεται και συζήτηση ή προετοιμάζεται συζήτηση που θα γίνει λογικά τώρα μετά το Eurogroup, δηλαδή τον Απρίλιο, που αφορά το χρέος. Και εκεί είναι η είδηση που έχει γραφτεί επίσης στον ελληνικό τύπο, ότι η κυρία Μέρκελ έχει πει στον κύριο Ντράγκη ότι εγώ θα κάνω παρέμβαση παρακάμπτοντας τον Σόιμπλε στο ζήτημα της διευθέτησης του ελληνικού χρέους. Έτσι, νομίζω ότι υπήρχαν δημοσιογραφικές πληροφορίες ότι το είχε δεσμευτεί γι' αυτό και στον Έλληνα Πρωθυπουργό η κυρία Μέρκελ παλαιότερα. Ναι. Ακριβώς. Παλιότερα. Η πραγματικότητα λοιπόν είναι, το ζητούμενο είναι, ότι πρέπει να φτιαχτεί για την επόμενη δεκαετία ένας καθαρός δρόμος για το ελληνικό χρέος, για το απομειωμένο ελληνικό χρέος, έτσι ώστε να μπορούν να βγουν ομόλογα και να μπορεί το Delta and Tav, εντός εισαγωγικών, να πουλήσει τα ομόλογα αυτά στους επενδυτές, εγγυόμενο ότι δεν θα έχει πρόβλημα η χώρα να τα αποπληρώσει. Ναι, αυτό όμως σημαίνει και μια χαμηλότερες δαπάνες ή χαμηλότερο
χρέος. Αυτό είναι το οποίο συμφωνούν όλοι αυτή τη στιγμή. Ναι, συμφωνούμε, αλλά υπάρχει και μια ανάγκη επιτάχυνσης όλων αυτών των διαδικασιών, διότι έχει αποδειχθεί εν της πράγμαση ότι όλες οι καθυστερήσεις χειροτερεύουν τα δημοσιονομικά και τους αριθμούς και τα μεγέθη της ελληνικής οικονομίας. Και μας έρχεται κάθε φορά και με ένας χειρότερος λογαριασμός. Χωρίς να ισχυρίζουμε ότι είναι θέμα, ότι είναι αρχή, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση που συζητάμε, η καθυστέρηση που υπήρξε ωφέλησε τους πολίτες. Και να το εξηγήσω. Η απέτηση του ΔΕΛΤΑ ΕΝΤΑΦ για μέτρα προέκυψε το Δεκέμβριο του 2015. Του 2015, όχι του 2016, του 2015. Και ήταν για 4,6 δις. Η ελληνική κυβέρνηση τότε αρνήθηκε τα μέτρα. Τα αρνήθηκε και στην πρώτη αξιολόγηση του Μαΐου του 2016, τα αρνήθηκε και στο κλείσιμο και στο Eurogroup της 5ης Δεκεμβρίου του 2016 και τα αρνήθηκε τώρα. Σήμερα λοιπόν που συζητάμε, δεν συζητάμε για μέτρα 4,6 δις, συζητάμε για μέτρα 3,6 δις συν αντίμετρα. 3,6 δις. Αυτό ελέγχεται τώρα. Επομένως. Πρακτικά ελέγχεται. Να το δούμε. Το θέμα των αντιμέτρων. Να τα δούμε. Δεν ξέρω σε ποιο βαθμό είναι πολιτικό αφήγημα και σε ποιο βαθμό θα αποτελέσει μια πραγματικότητα. Αυτό μπορούμε να το συνοηθούμε. Σήμερα η προνομοθέτηση μέτρων είναι σε θετική κατεύθυνση για τους πολίτες. Ενώ το 2015, αν δεν καθυστερούσε η διαπραγμάτευση, θα είχαμε ήδη πάρει τα χρήματα από τον κόσμο, τα 4,6 από την τσέπη του 2016. Η προνομοθέτηση μέτρων για μετά το 2018 και το 2019 δεν θεωρώ ότι είναι δώρο στους πολίτες. Δεν είναι δώρο σε καμία περίπτωση. Σωστά το λες, βεβαίως. Αλλά συνδυάζεται, είναι μέτρα και αντίμετρα. Net που λέει και ο κ. Μοσκοβισή. Δηλαδή, καθαρά, ότι το ισοζύγιο στο δημοσιονομικό θα είναι ακριβώς ίδιο. Ναι. Δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρξουν πολίτες οι οποίοι δεν θα επιβαρυνθούν. Εμένα παράλληλο πρόγραμμα μου μυρίζει, αλλά μακάρι να επιβεβαιωθείς εσύ και όχι εγώ. Το έχει πει ο κ. Μοσκοβισή. Το έχει πει ο κ. Μοσκοβισή. Ο κ. Μοσκοβισή μας αποχαιρετά, βρε Κώστα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Ότι είναι μια πολιτική τάξη στην Ευρώπη, η οποία έχει ήδη κρεμάσει τα πολιτικά της παπούτσια. Αυτό είναι το ζήτημα. Και η νέα κατάσταση δεν ξέρουμε τι θα φέρει, κύρα. Δυστυχώς θα ήμασταν όλοι ευτυχείς αν τα αντίμετρα, αυτά που περιμένουμε, δεν καταλαβαίνω λογιστικά πώς βγαίνουν, θα μας παίρνουν δύο και θα τους δίνουμε άλλα δύο, δεν το έχω καταλάβει. Δυστυχώς δεν είναι κατοχυρωμένο και δεν είναι εγγεγραμμένο ούτε και τα μέτρα, μέσα ούτε στην απόφαση του Eurogroup. Αντιθέτως, τα μέτρα που πρέπει να πάρει η κυβέρνηση για να έχει πλεόνασμα 3,5% μέχρι το 2018 είναι εγγεγραμμένο από πέρσι το Μάιο του 2016 και τα επιπλέον μέτρα για να τηρηθεί το 3,5 που μπορεί να γίνει και 2,7. Ο κύριος Τουρνάρας λέει 2,5 μετά το 19 και για χρόνο που δεν ξέρουμε ακόμα. Αυτό μένει να φανεί. Το θέμα είναι το εξής, ότι εδώ όσο περπατάει αυτή η διαπραγμάτευση, η οποία έχει πάρα πολλά θέματα μέσα και πάρα πολλές πλευρές, έχω την εντύπωση ότι έχει μπλέξει άγρια την κυβέρνηση ανάμεσα στα στελέχη της, τους υπουργούς κυβέρνησης ανάμεσά τους, άλλα λέει ο ένας, άλλα λέει ο άλλος, άλλα καταλαβαίνει ο τρίτος. Και αμφιβάλλω εμάς τους δημοσιογράφους, ο καθένας όπως μπορεί το πιάνουμε από μία πλευρά το νήμα και τους πολίτες έχω σαφέστατα την εντύπωση ότι δεν έχουν καταλάβει απολύτως τίποτα. Το θέμα είναι το εξής. Αυτή η διαπραγμάτευση έχει τρεις πλευρές. Η μία είναι τα μέτρα, να κλείσει αυτό το staff level agreement, δηλαδή να συμφωνηθεί κατά τη διάρκεια αυτού του προγράμματος, του τρίτου μνημονίου, μέχρι το 2018, τι ακριβώς θα συμφωνήσουν όλες οι πλευρές. Το δεύτερο μεγάλο θέμα που έχουμε είναι να δούμε ποιες θα είναι εκείνες οι συμφωνίες που θα επιτρέψουν στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να ξαναμπεί μέσα στο πρόγραμμα, διότι αυτό είναι προϋπόθεση και δέσμευση της κυβέρνησης στο προηγούμενο Eurogroup. Και όταν ο κύριος Σόιμπλε και οι άλλοι αξιωματούχοι λένε ότι η κυβέρνηση πρέπει να τηρήσει αυτά που έχει συμφωνήσει, σαφέστατα εννοούν ότι η Ελλάδα θα έρθει σε συμφωνία με το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ για να ξαναμπεί το ταμείο στο πρόγραμμα, διότι αυτό είναι η προϋπόθεση για τους Ευρωπαίους μετά το 2019 να δουν αν θα ξαναρχίσει η κουβέντα για το χρέος. Μας έχουν μπλέξει δηλαδή με τόσα πολλά σκηνιά που είναι δύσκολο να φύγουμε.
Τι γίνεται τώρα. Σαφέστατα η κυβέρνηση και πολύ σωστά μέχρι το Eurogroup της 20ης Μαρτίου θέλει να παρουσιάσει μια κάποια πρόοδος στις συνομιλίες. Λογικό. Πιάνει λοιπόν το απλό, το πιο απλό ας πούμε από τα κομμάτια της διαπραγμάτευσης που είναι αυτό που λέμε το staff level agreement, δηλαδή τι θα γίνει, ποιες είναι οι υποχρεώσεις που θα συμφωνήσει η κυβέρνηση να τηρήσει μέχρι το τέλος αυτού του μνημονίου, δηλαδή το 2018. Uh-huh. Οι πληροφορίες που έχουμε και ενδεχομένως είναι θετικού προσήμου ότι δεν έχει παρουσιαστεί δημοσιονομικό κενό, δηλαδή για επιπλέον μέτρα από αυτά που έχουμε, ενδεχομένως θα φανεί, σε κοινό χαρτί δεν έχει μπει και αυτό μένει να το δούμε μέχρι τις 20 Μαρτίου. Μάλιστα. Έχω μία μικρή υποψία, εικάζω, είναι δική μου απολύτως η σκέψη, ότι αν παρουσιαστεί έστω και ένα μικρό δείγμα διαπραγμάτευσης, ενδεχομένως να έχουμε μία θετική εξέλιξη στην ποσοτική χαλάρωση για Μάλιστα. να χαλαρώσουν οι τράπεζες. Όμως, και με αυτό τελειώνω, να μην έχουμε κανενός είδους αμφιβολία. Από εκεί και πέρα η κυβέρνηση κάθεται μόνη της στο τραπέζι. Δυστυχώς έκανε πολύ κακή διαπραγμάτευση και έφτασε να διαπραγματεύεται μόνη της απέναντι στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Εκεί έρχονται το αφορολόγητο, έρχεται η μείωση των συντάξεων, έρχονται τα αντίμετρα όπου θα παίξει πολύ γερή μάχη, διότι όλοι οι δανειστές θέλουν τα αντίμετρα να έχουν σχέση μόνο με αναπτυξιακούς όρους όπως αυτοί το θεωρούν, δηλαδή μείωση των φόρων, των δικτών κτλ. Για την ανάπτυξη της οικονομίας. Για τις επιχειρήσεις. Για τις επιχειρήσεις. Αντιθέτως η κυβέρνηση το εννοεί ως μια κοινωνικού τύπου ανακούφιση για τους Έλληνες πολίτες, το οποίο όμως αμφιβάλλω αν έχει αναπτυξιακή κατεύθυνση, όπως ακριβώς το εννοούν οι δανειστές, που τελικώς θα το πετύχουν στο ενδιάμεσο. Είναι μακρύς ο δρόμος, ναι. δεν Μια έχουμε τελευταία... τελειώσει και μέχρι τότε, μέχρι να ολοκληρωθεί η συμφωνία, μην ξεχνάμε, δεν έχουμε και δώσει. Ναι. Κώστα, μία τελευταία ερώτηση για να αλλάξουμε θέμα. Υφίσταται θέμα ψυχρότητας ανάμεσα στο Μέγαρο Μαξίμου και τον Ευκλήδη Τσακαλώτο ή είναι ένα κλίμα έντασης και πίεσης που υφίσταται λόγω των έντονων διαπραγματεύσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη? Εγώ, αν ήμουν στη θέση της κυβέρνησης, θα υποψιαζόμουν ότι αυτός ο οποίος το λέει στην πραγματικότητα θέλει απλώς να υπονομεύσει τη διαπραγμάτευση και την στάση και την κυβερνητική, ας πούμε, έτσι, ενότητα. Θεωρώ ότι πάρα πολλά από αυτά τα οποία λέγονται και που συμβηρίζονται στη δημοσιογραφική πιάτσα πλασάρονται εντέχνως, όμορφα και στρωτά και να φαίνουν και να είναι και αληθοφανή, έτσι ώστε η κυβέρνηση να ασχολείται με άλλα πράγματα. Κάνει που κάνει τα δικά της λάθη, να εμφανίζεται στον κόσμο, να εμφανίζεται στον κόσμο αυτό. Και να εμπεδώνεται το αίσθημα της αστάθειας, το οποίο είναι αυτό το οποίο πραγματικά υπονομεύει την κάθε κυβέρνηση όταν διαπραγματεύεται. Πάντως κοινή γλώσσα και ταυτισμένη γλώσσα δεν έχουν ο Πρωθυπουργός με τον κύριο Τσακαλώτο. Αυτό πρέπει να το σημειώσουμε. Η κυβέρνηση πανηγύριζε ότι δεν υπάρχει λιτότητα. Οι τελευταίες δύο ομιλίες του Πρωθυπουργού και του κύριου Τσακαλώτου ήταν εντελώς ταυτισμένες. Δηλαδή ο ένας πάταγε πάνω στον άλλο. Ο ένας έλεγε ότι η λιτότητα έχει τελειώσει και ο άλλος έλεγε δεν σας υπόσχομαι ότι έχει τελειώσει η λιτότητα. Σας το λέω γιατί επειδή τυχαίνει να υποχρεωτικά τσακαλωτικό λόγο επαγγέλματος. Η μία πάταγε πάνω στην άλλη. Πάμε να προχωρήσουμε. Σε αντίθετη κατεύθυνση, ναι, η μία πάταγε πάνω στην άλλη. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Πάμε να προχωρήσουμε. Κάλυψη στον πρόεδρο του ΔΕΣΦΑ έδωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Γιώργος Σταθάκης για το χρυσό εφάπαξ των 258.000 ευρώ που εξασφάλισε για τον εαυτό του μέσω προαγωγής. Για σκάνδαλο μιλάει η Νέα Δημοκρατία. Σύμφωνα με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Κρέκα, ο διευθύνων σύμβουλος του ΔΕΣΦΑ, Σωτήρης Νίκας, λίγο πριν υποβάλει αίτηση για συνταξιοδότηση, έκανε δώρο στον εαυτό του προαγωγή και στη συνέχεια υπέβαλε παραίτηση, με αποτέλεσμα το εφάπαξ που θα λάβει να είναι κατά 100.000 ευρώ μεγαλύτερο από εκείνο που προβλεπόταν για την προηγούμενη θέση που κατήχε. Ο εκλεκτός της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, επικεφαλής του ΔΕΣΦΑ, λίγες ημέρες πριν βγει στη σύνταξη, προάγει τον εαυτό του σε γενικό διευθυντή. Αυξάνει έτσι το εφάπαξ του κατά περίπου 100.000 ευρώ, ανεβάζοντάς το στα 250.000 ευρώ. Την ώρα που γονατίζουν τους Έλληνες με τους φόρους και τις περικοπές, οι ίδιοι ρημάζουν τη δημόσια περιουσία.
Όπως κατήγγειλε ο βουλευτής, ο συγκεκριμένος διοικητής προέρχεται από την εταιρεία και πριν την επιλογή του ως πρόεδρος εργαζόταν στο ΔΕΣΦΑ ως απλός διευθυντής. Στις 11 Νοεμβρίου, εκμεταλλευόμενος την ισχύ που του παρέχει θέση του, πέτυχε και εγκρίθηκε από το Εποπτικό Συμβούλιο η προαγωγή του κατά δύο βαθμίδες στο βαθμό του Γενικού Διευθυντή και στο ανώτερο μισθολογικό κλιμάκιο, με αποτέλεσμα το ΕΦΑΠΑΞ που προκύπτει πλέον να φτάνει τις 258.000 ευρώ. Για τον Γιώργο Σταθάκη πάντως δεν υπάρχει μεμπτό στην υπόθεση. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα με αυτό. Ήταν διευθυντής της εταιρείας και πριν συνδοξιοδοτηθεί έγινε γενικός διευθυντής. Αυτό έγινε από το Εποπτικό Συμβούλιο, όχι από τον ίδιο, οπότε δεν νομίζω ότι συντρέχει κανένας λόγος. Θα έπαιρνε, θα άπαξε έτσι κι αλλιώς, όταν ανεβαίνεις μια βαθμίδα νομίζω παίρνεις κάτι παραπάνω. Η Σία Αναγνωστοπούλου αποδοκίμασε το γεγονός. Βέβαια το αποδοκιμάζω ως φαινόμενο. Προσωπικά το αποδοκιμάζω. Με πλήρη κάλυψη της κυβέρνησης, τα Golden Boys του ΣΥΡΙΖΑ κάνουν πάρτι στις δημόσιες επιχειρήσεις. Νεοφιλελεύθερα αρπακτικά, με προβιά δίθεν αριστερού. Αν η κατηγορία είναι ότι πριν από τη συνταξιοδότησή του κάποιος υπάλληλος στον ευρύτερο δημόσιο τομέα προάγεται ή όχι, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο μπορούμε να το ανοίξουμε, να το συζητήσουμε όσο σας φορέ φιλοσοφικά θέλετε. Εμείς περιμένουμε από τον Υπουργό να μας πει αν θα ξαναβρούμε μπροστά μας και άλλα τέτοια μανιτάρια που φύονται μετά την βροχή και εμφανίζονται με ΦΑΠΑΞ, με μπόνους, με χρήματα εξωφρενικά. Ο ΔΕΣΦΑ με ανακοίνωσή του επισημαίνει ότι ο κύριος Νίκας εντάχθηκε στην κατηγορία που προβλέπει η επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας που ισχύει για όλους τους εργαζόμενους στην εταιρεία, επιφέροντας αύξηση στο ΦΑΠΑΞ αλλά όχι όσο ανέφερε ο κύριος Κρέκας. Και βέβαια όλα αυτά, αγαπητοί συνάδελφοι, μας θυμίζουν εκείνη την παλαιά ρίση που έλεγε «Λεφτά υπάρχουν». Και λεφτά υπάρχουν για κάποιους την ώρα που φέρει πίν τα ΕΦΑΠΑΞ, χθεσινό ρεπορτάζ είναι. Κόβονται και ξανακόβονται όπως κόβονται οι συντάξεις, όπως κόβεται γενικώς η ζωή μας. Το δράμα είναι ότι τέτοια παραδείγματα από στελέχη της κυβέρνησης, από αυτό το κομμάτι που λέμε ΔΕΚΟ, δίνουν αφορμή στους δανειστές και ειδικά στο Δέλτα Νιτάφ να προχωράει σε όλες αυτές τις θηριώδεις προτάσεις για περικοπές, επισημένοντας ότι πράγματι υπάρχει λίπος που πρέπει να αφαιρεθεί ακόμα, μόνο που οι περικοπές αυτές που υπάρχουν και εφαρμόζονται και συμφωνούνται αφαιρούν τη μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου, η οποία πρέπει να πούμε ότι στέκεται πάρα πολύ ψύχρεμη ακόμα απέναντι σε τέτοιες κραυγαλές περιπτώσεις και περιστατικά. Τώρα, το ερώτημα που προκύπτει, Κώστα, είναι πώς προέκυψε τόσο υψηλό ΕΦΑΠΑΞ, έτσι. Αυτό το ποσό φαντάζει εξωπραγματικό αυτή την ώρα. Αυτό είναι το ερώτημα το οποίο πρέπει να απαντήσει ο πρόεδρος του ΔΕΣΑ, ο οποίος, υπενθυμίζουμε, ήταν υπάλληλος εταιρείας και στο δημόσιο ύφιστε πάντα λίγο πριν αποχωρήσεις, να πάρεις το κλιμάκιό σου, την προαγωγή την οποία δικαιούσε να την έπαιρνε κανονικά και αν συνέχιζες δηλαδή, και να παραμείνεις. Για το ερώτημα για το ΕΦΑΠΑΞ δεν το ξέρω, γιατί δεν ξέρω πώς βγαίνει το ΕΦΑΠΑΞ στη συγκεκριμένη επιχείρηση. Αυτό το οποίο θέλω να προσθέσω, δεν το γνωρίζει το θέμα. Λοιπόν, δεν γνωρίζει πώς βγαίνει. Αν το ξέρεις εσύ. Όχι, δεν έχω ιδέα. Όχι, απλώς θέτουμε τα ερωτήματα αυτή την ώρα. Αυτό το οποίο θέλω απλώς να σας πω είναι ότι, και επειδή έχει προκύψει πριν από λίγη ώρα, είναι ότι έχει υπάρξει μια άλλη ρύθμιση που επίσης είναι φωτογραφική. Αφορά δύο πρόσωπα. Αφορά το γενικό. Οι οποίοι επίσης είναι στελέχη. Δεν είναι πολιτικά πρόσωπα, είναι στελέχη και αυτοί. Είναι ο Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, του ΟΔΙΧ, και ο αναπληρωτής του, οι οποίοι θα μπορέσουν να πάρουν αύξηση, σχεδόν να διπλασιάσουν τον μισθό τους με βάση το άρθρο 29 σε ένα νομοσχέδιο το οποίο κατέθηκε πριν από λίγη ώρα στη Βουλή. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Εξομοιώνεται στην πραγματικότητα με τις αμοιβές τους, με τις αμοιβές του Προέδρου του Αρείου Πάγου. Και είναι γύρω στα 80-85 χιλιάδες ευρώ και για τους δύο η ετήσια δαπάνη. Η ζωή είναι ωραία. Πραγματικά η ζωή είναι ωραία. Βέβαια, οφείλω και εγώ τώρα να προσθέσω, χωρίς γνώση όμως του ρεπορτάζ, ότι είναι οι άνθρωποι που θα πρέπει να βγάλουν και τα ελληνικά ομόλογα κάποια στιγμή στην αγορά. Οπότε εκεί παίζει και ένα μπόνους.
Ναι. Να δούμε ο Ροβίκονες πώς θα αντιδράσει αυτό, λέω εγώ, χωρίς να προβοκάρω. Καλά, μην τους δίνεις και ιδέες, γιατί τελευταία έχουν αναπτύξει πολλαπλές δραστηριότητες. Πάντως, για να το κλείσουμε, γιατί προφανώς και δεν γνωρίζουμε πάρα πολλά στοιχεία για το πώς συνυπολογίζονται και πώς προκύπτουν αυτά τα ποσά, η αλήθεια είναι ότι αυτή την ώρα είναι, φαντάζει, ακούγεται και είναι προκλητικό. Πρέπει... Δεν είναι καλό δείγμα. Κανείς και θα πρέπει. Και είναι αυτό που είπε. Είναι, ναι. Έτσι, ότι εντάξει, αυτά είναι και ότι κακώς δίνονται. Ακριβώς. Το πολιτικό σύστημα. Δείτε και τη δήλωση, ας πούμε, του κυρίου Σκρέκα και όλων των βουλευτών. Εγώ τους έχω ακούσει όλους όσους μίλησαν σήμερα στη Βουλή, στη συνεδρίαση. Κανείς δεν είπε ότι τα λεφτά ήταν πολλά. Όλοι λέγανε ότι όλοι υπενήσονταν ότι έδωσε αύξηση στον εαυτό του. Το οποίο ήταν το λάθος σημείο της κριτικής. Η σωστή κριτική θα πρέπει να ήταν ότι είναι πολλά τα λεφτά. Μα είναι πολλά. Όχι τα ότι λεφτά. Έβεσαι, γιατί την αύξηση αυτή, αυτή τη ήταν στο κλιμάκιό του. Ήταν λογικό να την πάρει. Θα πρέπει να σημειώσουμε την πρόσφατη τροπολογία ή παράγραφο του νόμου. Α, τώρα αύξησε 100.000 ευρώ. Είναι αδιανόητο. Όχι, η τώρα, οποία όσο νόμιμο και να είναι, δεν είναι ηθικό. Τελείωσε. Η οποία επέτρεψε στους βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου να απαλλάξουν τους εαυτούς. Ναι, αυτό που αναπτύξαμε χθες. Αυτό ήταν μια. Συγγνώμη, δεν είναι σωστό. Συγγνώμη, κύριε μου, θα σας διακόπτω. Δεν ισχύει. Άλλοι έχουν πληρώσει λιγότερα. Πολλοί πληρώσανε πάνω κάτω τα ίδια. Για παράδειγμα, σήμερα ένας βουλευτής μου έλεγε: ναι, εγώ πλήρωσα λιγότερα. 13 ευρώ το μήνα. Καλά, έτσι, εντάξει, τώρα πάντως. Αυτό το νέο κριτήριο. Τα γένια τους. Άλλοι έχουν πληρώσει λιγότερα, άλλοι περισσότερα και άλλοι έχουν πληρώσει πάνω κάτω τα ίδια. Αυτό γιατί? Γιατί είχε αλλάξει ο τρόπος απολογισμού και πλέον η εισφορά αλληλεγγύης υπολογίζεται με βάση τη συνολική φορολογική δήλωση και τα εισοδήματα τα οποία έχουν. Δηλαδή, να αυτό το οποίο παραμένει είναι το αφορολόγητο του 25%. Δεν πήραν όλοι οι βουλευτές μείωση, κάποιοι πήραν και αύξηση. Και όχι λίγοι. Δηλαδή έχουν φτωχύνει οι βουλευτές, διότι οι υπόλοιποι Έλληνες πολίτες μάλλον αυξάνεται. Είμαι πολύ σαφής και μάλλον αυξάνεται και πολύ συγκεκριμένος. Το ποσοστό αλληλεγγύης που πληρώνουν ενώ πέφτουν τα εισοδήματά τους. Να το ξαναπώ. Ναι. Εδώ τώρα οι Έλληνες. Φορολογούνται, η εισφορά τους υπολογίζεται όπως τους υπόλοιπους πολίτες. Αυτή ήταν η ταύτιση η οποία έγινε. Ενώ θα έπρεπε να ήταν κανονικά 3,5%, ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015 την πήγε στο 8% και τώρα την ταύτισε. Τον τρόπο υπολογισμού, ίδιος τρόπος υπολογισμού για τους βουλευτές, ίδιος για τους πολίτες. Θα με τρελάνετε όμως με αυτό το επιχείρημα, γιατί δεν έχουν τους ίδιους την ίδια φορολογική αντιμετώπιση βουλευτές για να θέλουν τα ίσα δικαιώματα με τον Έλληνα πολίτη, με τους άλλους. Άλλοι να πληρώνουν περισσότερα. Και άλλοι να πληρώνουν πάνω κάτω τα ίδια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ας φορολογηθούν όπως φορολογείται ο κάθε πολίτης και ας έχουν μετά και από το φόρο αλληλεγγύης. Δεν καταλαβαίνω γιατί κάνουμε, γιατί έπρεπε να υπάρχει. Το προκλητικό είναι η φοροαπαλλαγή του 25%. Γιατί έπρεπε να υπάρχει, άμα το λες έτσι, ειδική αναφορά στους βουλευτές και στους λοιπούς σε ένα νομοσχέδιο. Έτσι. Ό,τι πληρώνω εγώ και εσύ, διότι μέχρι τότε, να πληρώνουν και αυτοί. Θα σας ζητήσω συγγνώμη, αλλά δεν με αφήνει ο χρόνος να συνεχίσουμε. Μέχρι το 2016 είχαν ειδικό τρόπο υπολογισμού. Και η κατάργηση του ειδικού τρόπου υπολογισμού της εισφοράς αλληλεγγύης τους έπρεπε να γίνει ονομαστικά και να πούν οι βουλευτές πια θα υπολογίζονται η εισφορά τους όπως και των υπόλοιπων πολιτών. Αυτό έγινε. Λοιπόν, ξαναλέω, σας ευχαριστώ. Το προκλητικό παραμένει. Το βουλευτικό προνόμιο του 25% αφορολόγητο. Λοιπόν, αυτό επισήμανα και εγώ. Γιατί δεν χρειάζεται εξομοίωση τώρα στα υπόλοιπα όταν δεν καταργούν το βασικό. Γιατί νομίζω ότι αυτό κλείνει την κουβέντα. Γιατί σας ευχαριστώ πολύ. Να κάνουμε κριτική εκεί που υπάρχει. Ναι, υπάρχει πολύ ψωμί για κριτική. Δεν είναι γενικός, είναι ειδικός, στοχευμένα και συγκεκριμένα. Συγκεκριμένα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και σένα, κύρα. Πάμε να προχωρήσουμε, κυρίες και κύριοι. Θύελλα αντιδράσεων έχει προκαλέσει ανακοίνωση της πρόθεσης να αναθέσει ιδιωτικές στις πρακτικές εταιρείες η ΔΕΗ τη διαχείριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών της προς την εταιρεία. Και αυτό με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας, του Εμμανουήλ Παναγιωτάκη, στη Βουλή. Ο Βαγγέλης Σαρής θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Βαγγέλη. Καλησπέρα, Λίνα. Αυτό που είπε ο κ. Είναι πρόθεση, διορθώνω, και όχι απόφαση, έτσι. Είναι πρόθεση, σωστά. Αυτό λοιπόν που είπε ο κ. Παναγιωτάκη στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής είναι ότι σκοπεύουμε να προσλάβουμε εταιρεία με μεγαλύτερη εξειδίκευση, είπε, το θέμα της συλλογής οφειλωμένων με διεθνή μάλιστα εμπειρία και με δικά τους προηγμένα συστήματα. Και όπως είπε μάλιστα ο κ. Παναγιωτάκης, μας έχουν υποσχεθεί, άρα έχει υπάρξει επαφή με συγκεκριμένες τέτοιου είδους εταιρείες, ότι η σφραξιμότητα μπορεί να αυξηθεί πάνω από 10%. Λίγες ώρες μετά, και αφού βέβαια δημιουργήθηκαν αντιδράσεις,
με τη σκέψη και μόνο ότι οι πολίτες, Λίνα, εκτός από τις εισπρακτικές που έχουν να αντιμετωπίσουν για οφειλές τους στις τράπεζες, θα έχουν πλέον ενδεχομένως εισπρακτικές να τους ενοχλούν και για οφειλές σε ΔΕΚΟ, όπως είναι η ΔΕΗ. Γιατί φανταστείτε τι θα γίνει αν για κάθε οφειλή μας ενδεχομένως αύριο και στην ΕΙΔΑΠ συμβεί κάτι αντίθετο, αντίστοιχο ή και οπουδήποτε αλλού. Μετά λοιπόν από τις αντιστάσεις, πηγές της επιχείρησης και όχι επίσημα, δεν είχαμε επίσημη ανακοίνωση, επιχείρησαν στο Αθηναϊκό Πρακτορείο να δώσουν μια διαφορετική διάσταση στις δηλώσεις του κ. Παναγιωτάκη και είπαν ότι δεν πρόκειται να ανατεθεί σε εισπρακτικές, αλλά θα προσληφθεί σύμβουλος για την υποβοήθηση της διαδικασίας της σύνταξης. Δεδομένου ότι τα χρέη προς την ΔΕΗ αγγίζουν τα 2,6 δις. Να σε ευχαριστήσω, Βαγγέλη Σαρή, και πάμε να δούμε τι λέει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, ο κ. Παναγιωτάκης, αλλά τι λέει και ο κόσμος. Θα προσλάβουμε εταιρεία με την οποία, η οποία έχει μεγαλύτερη εξειδίκευση στο θέμα της συλλογής οφειλωμένων. Μας έχουν υποσχεθεί ότι η σπραξιμότητα μπορεί να αυξηθεί πάνω από 10%. Μία κατηγορία πελατών, η οποία χρωστάει ας πούμε 500 εκατομμύρια. Μπορεί να έρθει η τράπεζα και να σου προπληρώσει έναντι ποσοστού τα 200, τα 250. Τεράσουνε. Μόλις πάρουν τηλέφωνο, τους καταγράφω, τους το λέω και κλείνουν αμέσως το τηλέφωνο. Μόλις τους πείσω ότι τους καταγράφεις και εσύ, αυτοί λένε ότι αυτό που κάνω είναι παράνομο. Γίνεται κανιβαλισμός. Τρώει ο ένας τον άλλον. Πρόστιμο περιμένει πάνω από 2,2 εκατομμύρια ιδιοκτήτες αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών που έχουν τα οχήματά τους ανασφάλιστα ή δεν τα έχουν περάσει από το ΚΤΕΟ. Η πρώτη φάση των διασταυρώσεων ολοκληρώθηκε και μέσα στις επόμενες ημέρες η εφορία θα ξεκινήσει να στέλνει ραβασάκια με πρόστιμα στους ιδιοκτήτες. Ειδοποιητήρια για πρόστιμα σε πάνω από 1,2 εκατομμύρια ιδιοκτήτες γιοταχή και 1 εκατομμύριο ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών αναμένεται να αποσταλούν σύντομα από την εφορία. Έπειτα από 2 χρόνια καθυστέρησης, ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της ηλεκτρονικής διασταύρωσης για τον εντοπισμό όσων δεν έχουν περάσει τα οχήματά τους από ΚΤΕΟ και όσων δεν τα έχουν ασφαλισμένα. Σύμφωνα με την εφημερίδα Ειδήσεις, η πρώτη φάση της ηλεκτρονικής διασταύρωσης αφορούσε τους ιδιοκτήτες γιοταχή με πρώτη άδεια κυκλοφορίας μετά την 1η-1η του 1996, ενώ οι ιδιοκτήτες παλαιότερων οχημάτων φαίνεται πως στάθηκαν τυχεροί και θα καθυστερήσει η αποστολή των προστήμων. Όσον αφορά στα πρόστιμα τώρα, για τη μη πληρωμή ΚΤΕΟ είναι στα 150 ευρώ και το ειδοποιητήριο θα καταφθάσει μέσω τάξης. Από την άλλη, στην περίπτωση των ανασφάλιστων, το πρόστιμο είναι 250 ευρώ και στους ιδιοκτήτες των οχημάτων θα δοθεί χρονικό περιθώριο μόλις 8 ημερών για να το πληρώσουν. Αλλιώς αυτό θα διπλασιαστεί και θα φτάσει δηλαδή στα 500 ευρώ. Όσον αφορά στους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων με πρώτη άδεια κυκλοφορίας πριν το 1995, αυτή υπολογίζεται ότι είναι περίπου 500.000. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η καθυστέρηση της διασταύρωσης των οχημάτων αυτών οφείλεται στο γεγονός πως έχουν εντοπιστεί χιλιάδες οχήματα της δεκαετίας του 60, 70, 80 και 90, τα οποία το σύστημα τα βλέπει να κυκλοφορούν, ενώ στην πραγματικότητα έχουν καταστραφεί. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν υπάρχουν online στοιχεία, αφού στο παρελθόν οι μεταβολές γινόταν χειρόγραφα. Σε κέντρο μαζικής παρακολούθησης είχε μετατρέψει η CIA το προξενείο των Ηνωμένων Πολιτειών στη Φραγκφούρτη, το μεγαλύτερο αμερικανικό προξενείο παγκοσμίως, σύμφωνα με έγγραφα που έδωσε στη δημοσιότητα χθες ο ιστότοπος Wikileaks. Ο όγκος των δεδομένων που διέρευσαν μέσω της ιστοσελίδας του Julian Assange είναι μεγαλύτερος από τα αντίστοιχα στοιχεία που είχε αποκαλύψει ο Edward Snowden και η εικόνα που αποκομίζει κανείς από τις διαρροές, Vault 7 όπως ονομάστηκαν, είναι πραγματικά τρομακτική. Από τη Φραγκφούρτη, οι hacker της CIA προχωρούσαν σε επιχειρήσεις παρακολούθησης μέσω χακαρίσματος, υπολογιστών, κινητών τηλεφώνων, έξυπνων τηλεοράσεων και άλλων συσκευών σε Ευρώπη, Κίνα, Αφρική και Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με όσα καταγράφονται στα απόρριτα 8.761 έγγραφα, οι πράκτορες hacker της CIA που είχαν διπλωματικά διαβατήρια και διαπιστεύσεις του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών, αλλά εμφανίζονταν ως τεχνικοί σύμβουλοι, χρησιμοποιούσαν σαν κακόβουλο λογισμικό και έπαιρναν τον έλεγχο υπολογιστών και συσκευών με λειτουργικά Windows, Android. Επιπλέον, είχαν βρει τρόπους για να παρακάμπτουν την ασφάλεια και την κρυπτογράφηση εφαρμογών και είχαν φτιάξει ειδική ομάδα για να μπαίνουν στα iPhone και τα iPads, αλλά και συσκευές της HTC, της Sony και της Samsung. Το πιο εξωφρενικό είναι ότι μπορούσαν να παίρνουν τον έλεγχο έξυπνων τηλεοράσεων, στις οποίες φόρτωναν λογισμικό που τις έκανε να φαίνονται ανενεργές στους ιδιοκτήτες τους. Όμως όλο αυτό το διάστημα που οι
τηλεοράσεις ήταν σβηστές, μπορούσαν να καταγράφουν ήχο, ακόμη και να τραβούν βίντεο, και όταν οι ιδιοκτήτες τις άνοιγαν πάλι και ενεργοποιούνταν το Wi-Fi, το υλικό μεταφερόταν απευθείας στους ανθρώπους της CIA. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.